η κόκκινη ομάδα που ήμουν τον περισσότερο καιρό μαζί τους, okay, γιατί δεν είχε κάποιο πρόβλημα μαζί μου, τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο, που να πει δεν σε αντέχω ρετάκι. Σου έκανε τον ψυχολόγο, βασάλος, γι' αυτό σε ρεμούσε όσο μπορούσε. Κοιτάξτε κάτι, με τον Κωνσταντίνο υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, τον αγαπάω πάρα πολύ. Ακόμα. Ναι, ακόμα, γιατί έχω δει κάποια πράγματα. Ο Κωνσταντίνος φέη μου, αυτά που έβγαινε στα Q του, δηλαδή στις προσωπικές του συνεντεύξεις και έλεγε για μένα ότι κάποιος που δεν παντέχει αυτά, μου τα έλεγε, ναι, μου τα έλεγε ευθέως. Ξέρεις είπα αυτό. Ναι, μπράβο. Μου τα έλεγε και ευθέως. Δεν με πειράζει για τον Κωνσταντίνο, ξέρω ποιος είναι ο Κωνσταντίνος. Εμένα με έχει πειράξει, παραδείγματος χάρη Μαρία Λένα, με έχει πειράξει ο Σάκης, που μπροστά μου δεν μου λέγανε ποτέ τίποτα και πήγαινε πίσω στα Q, είδα κάποια πράγματα και λέγανε εμένα, έχουν πει δηλαδή, άσχημα πράγματα που δεν έπρεπε να τα πει. Δικιά Μαρία Λένα, για μένα δεν έχω στηρίξει Μαρία Λένα εγώ. Τι άκουσε από τη Μαρία Λένα, τι έμαθε εκ των υστέρων. Ότι δεν τον αντέχω τον Τάκη, ότι ο Τάκης δεν μπορώ να τον ταντεύω. Εγώ τη Μαρία Λένα την ταντεύω 1,5 μήνα. Πραγματικά που ήταν σε εισαγωγικά παλτό, να το πω έτσι, δεν έφερε νίκες καμία. Δεν την ψήφισα ποτέ μου. Τη στήριξα, τσακώθηκα με τη Ρία, την Κολοβού για αυτήν. Μα γι' αυτό σου είναι ο λόγος που μάλωσα. Έχω μαλώσει για άτομα που τη στήριξα τη Μαρία Λένα. Και η Μαρία Λένα, βλέπω και χθες έκανε και το ίδιο στο Βασάλο. Που το Βασάλο του είχα πει: Κωνσταντίνε, θα έρθει η ώρα που μένει η Μαρία Λένα, θα γίνει αυτό. Αλλά ας τα πάρουμε με την πορεία. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάποια πράγματα. Είπες και για το Σάκη. Ο Σάκης, αν δεν κάνω λάθος, μία μόνο φορά έχει μιλήσει για σένα. Ο Σάκης. Ναι. Ο Σάκης έχει πει για μένα, έχω δει στα κιού του, ότι είμαι πολύ έντονος χαρακτήρας και το άλλο τον ξέρουμε τον Τάκη και όλα αυτά. Είσαι έντονος χαρακτήρας. Ναι, ναι, είμαι και δεν τον αντέχω και όλα αυτά που έχει πει. Οκ. Εμένα με έχει πειράξει πραγματικά όμως που αν θέλεις κάτι να πεις. Να μου το πεις ευθέως, μην το λες στις προσωπικές σου συνεδρίες. Εγώ τι είχα να πω τουλάχιστον, τα έλεγα μπροστά. Όπως και ο Νίκος ο Μπάτσης, το δίνω αυτό. Ό,τι έχει να πει ο Νίκος, το λέει. Το λέει μπροστά. Χάρη και που έφυγες. Χάρη και. Μα, εγώ τι είπα, χαίρομαι για τη χαρά σου, το είπα, φίλε μου. Στην ίστατη στιγμή μου του λέω, χαίρομαι για τη χαρά σου. Δηλαδή σου το παίζανε πάρα πολύ φίλοι μπροστά, ενώ δεν ήταν αρκετή, έτσι στην πραγματικότητα. Αυτό σε ενοχλεί. Αρκετή. Θες να μιλήσουμε για τη Στέλλα, θες να μιλήσουμε για άλλους ανθρώπους.